και λεφτά και γνωριμίες και τα πάντα. Αλλά δεν διέθετε κάτι πολύ σημαντικό. Έμπνευση, αυτό που έχει ο αρχηγός μας. Η Χρυσή Αυγή έκανε πάντοτε εκδηλώσεις με χιλιάδες ανθρώπους και ο ίδιος έκανε εκδηλώσεις των 30 και 40 ατόμων στην καλύτερη των περιπτώσεων. Η Χρυσή Αυγή εκδίδεται το 1992 μια εβδομαδιαία εθνικιστική 16σέλιδη εφημερίδα. Δεν υπάρχει όμοια της σε ολόκληρο τον κόσμο στον εθνικιστικό χώρο ακόμα και σε πολύ μεγάλα κόμματα όπως της Μαρί Λεπέν στη Γαλλία. Και ο Βορύδης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Προσπαθούσε συνεχώς. Διέσπερε πληροφορίες και συκοφαντούσε τον αρχηγό σε κάθε στιγμή, σε κάθε ευκαιρία. Και τον είδατε με τι ευκολία όταν το πολιτικό κόμμα ανάθωμα που είχε φτιάξει υποτίθεται το ελληνικό μέτωπο απέτυχε παταγωδός, το εγκατέλειψε και πήγε σε ένα άλλο πολιτικό ανάγχωμα στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό στον Καρατζαφέρη. Και όταν και αυτό διαλύθηκε, έφυγε και πήγε στη Νέα Δημοκρατία, εκεί που πάντοτε θα έπρεπε να ήταν η θέση του. Και με το εθνικιστικό εντός εισαγωγικών παρελθόν του, με τα τσεκούρια, με τις αφίσες της Ρένι Ρίφενσταλ, με την παρουσία του και σε εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής. Το διαβάσατε σήμερα στην εφημερίδα Εμπρός, μπορείτε να το δείτε και το ξέρουμε και οι παλαιότεροι, όπου είχαν έρθει κάποτε και ο Βορύδης και κάποιοι άλλοι, σε συγκέντρωση για τα ίμια, σε εκδήλωση της Χρυσής Αυγής και με όλο αυτό το παρελθόν και με άλλες πράξεις που έχει κάνει και με λεγόμενα τα οποία έχει πει, μπήκαν όλα στην πάντα, γιατί είναι ο καλύτερος, θεωρούν ο καλύτερος διώκτης της Χρυσής Αυγής. Αλλά αποκαλύπτεται μόνος του. Όχημα ζήτα μη ήττα 55-20 μισά μίκρα, παρακαλώ να εμποδίζει να αποκαλυφθεί. Ζήτα μη ήττα 55-20 μισά μίκρα, μας μετέφερε να παίξει να μετακινηθεί γιατί εμποδίζει. Θεωρώ ότι απέδειξε σε όλους εσάς ότι είμαστε το μόνο αληθινό εθνικιστικό κίνημα και πως αποκαλύφθηκε πλέον ο σκοτεινός ρόλος των ΜΜΕ που τόσα χρόνια μας ασπολογούσαν και συνεχίζουν βεβαίως να κάνουν. Απλά τώρα δεν τους πιστεύει κανείς. Φαντάζομαι ότι αρκετοί από εσάς παρακολουθήσατε τον κύριο Μάκη σε γνωστή τηλεοπτική εκπομπή. Και συνεχίζω να αναφέρομαι σε αυτόν, διότι καλώς ή κακώς αντιπροσωπεύει την κυβέρνηση. Όταν λοιπόν σε μία παρατήρηση ενός πολίτη όσον αφορά τις καθημερινές ανθρωποκτονίες, αυτοκτονίες, για τις οποίες ευθύνεται η κυβέρνηση, τι απάντησε εκείνος? Απάντησε με μια περίσσια διαφορία ότι η δημοσιονομική πολιτική έχει επιπτώσεις. Οι αυτοκτονίες είναι απλά επιπτώσεις, για σας κύριε Μάκη, ρωτώ. Επιπτώσεις μια καταστρεπτικής δημοσιονομικής πολιτικής που εσείς ο ίδιος έχετε σχεδιάσει. Εγώ να προτείνω στον κύριο Βορύδη να βγαίνει πιο συχνά σε πάνελ, διότι δεν μπορεί να κρύψει το αληθινό του πρόσωπο. Μα τόση υπεροψία και τόση αλαζονία συγκεντρωμένη στον ίδιο άνθρωπο. Την ημέρα που περνάγανε οι συναγωνιστές μας από την κυρία Κλάπα, σκεφτόμουν πως οι κυβερνώντες αυτής της χώρας, όντως πολιτικοί, θα ενδιαφέρονται για την κοινή γνώμη και κυρίως για την παράταξή τους. Άρα, δεν θα προβούν σε περαιτέρω ανήθικες και παράνομες προφυλακίσεις. Το αποτέλεσμα βέβαια με διέψευσε και συνεχίζει να με διαψεύει καθημερινώς. Εύλογα λοιπόν αναρωτιέται κανείς, ποιος είναι εκείνος ο πολιτικός ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για την κοινή γνώμη και για την παράταξή του? Και απαντούμε, μόνο ο προδότης που κινείται βάση ξένων εντολών. Μήπως τα υπόλοιπα στελέχη και οι υπόλοιποι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και των λοιπόν συναφών κομμάτων ήρθε η ώρα να αντιληφθούν ότι οι αρχηγοί τους έχουν έτοιμες θεσούλες κάπου στο εξωτερικό και όχι κάπου στον Κορυδαλό που πραγματικά ανήκουν?